Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη Μηχανή του Χρόνου. Οι νικηφόρες μάχες του ελληνικού στρατού εναντίον του ιταλικού στην ελληνοαλβανική μεθόριο αποτελούν μία από τις ένδοξες σελίδες της σύγχρονης στρατιωτικής ιστορίας. Σήμερα η Μηχανή του Χρόνου θα σας παρουσιάσει ιστορίες του άγνωστου στρατιώτη που πολέμησε σκληρά κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες και έγραψε το έπος του 40. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι απέναντι από τους Έλληνες δεν ήταν ένας εχθρός δειλός. Αυτή ήταν η δικαιολογημένη ελληνική προπαγάνδα του τύπου και η σάτυρα των επιθεωρήσεων. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιταλοί πολέμησαν με πείσμα και θάρρος και αυτό κάνει τα κατορθώματα του Έλληνα στρατιώτη πιο σημαντικά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οι επίλεκτες μεραρχίες του Μουσολίνη με τη συνδρομή αλβανικών ταγμάτων πραγματοποίησαν αμέτρητες επιθέσεις κατά των ελληνικών θέσεων. Όλες απέτυχαν. Από την άλλη, το ελληνικό πυροβολικό χτυπούσε ακόμα και τα καζάνια συσιτίου των Ιταλών. Οι αεροπόροι με μέτρια μέσα και πολύ ταλέντο προκαλούσαν μεγάλα πλήγματα καθυλώνοντας τους αντιπάλους πιλότους. Στη μάχη της Κραμπάλας βγήκαν για πρώτη φορά λόγχες και οι Ιταλοί που βρέθηκαν νεκροί έφεραν πάνω τους μεταλλικά εμβλήματα που έγραφαν «Στρατιώτες του θανάτου». Την ίδια ώρα στην Πίνδο, απόσπασμα του ελληνικού στρατού νικούσε κατά κράτος τη μεραρχία Τζούλια. Την ελίτ και το καμάρι του Ιταλικού στρατού που ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από το αντίστοιχο ελληνικό σώμα που τους αντιμετώπισε. Κυριακή 27 Οκτωβρίου 1940, Φιλιάτες Θεσπρωτείας. Αργά το βράδυ, μια πάνωπλη ομάδα Ιταλών στρατιωτών περνά τα ελληνοαλβανικά σύνορα και πλησιάζει ειρηνικά το ελληνικό φυλάκιο. Ο Ιταλός αρχιφύλακας αντιπασπιστής πηγαίνει στο ελληνικό φυλάκιο, στο λοχεία τον αρχιφύλακα του Έλληνα και του ζητάει μια κουραμάνα, γιατί του είχε τελειώσει το ψωμί και του έφερναν την άλλη μέρα. Οι Έλληνες λοιπόν σου έδωσαν 5 κουραμάνες και κράτησαν μία για το ελληνικό φυλάκιο. Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, περίπου στις 2 το πρωί, οι Ιταλοί στρατιώτες χορτασμένοι πλέον επιστρέφουν στο φυλάκιο. Αυτή τη φορά όμως χωρίς ειρηνικό σκοπό. Δόλια σύρθηκαν γύρω από το φυλάκιο και επετέθησαν και εχμαλώτησαν τους 2 σκοπούς ενώ οι άλλοι πρόλαβαν να φύγουν. Ώρα 3 το πρωί, περίπου 115 χιλιόμετρα πιο μακριά, σε φυλάκια της Κόνιτσας, άλλοι 2 Έλληνες στρατιώτες πιάνονται εχμάλωτοι. Ωστόσο, ακόμα ο πόλεμος δεν έχει κηρυχτεί. Ιταλικά τμήματα διείζησαν τη νύχτα, απέκοψαν τις τηλεφωνικές γραμμές, διεκόπη η επικοινωνία μεταξύ των ελληνικών φυλακίων του Μολυβδοσκέπαστου και του Σκορδίλη, του φυλακίου Σκορδίλη, στη γέφυρα Σκορδίλη. Βγήκε ο αρχιφύλακας μαζί με έναν στρατιώτη για να δουν τι συμβαίνει. Τους υφαρπάξανε οι Ιταλοί σε άλλο φυλάκιο, παραδείγματος χάρη στο φυλάκιο 23 του Παναγιωτάκη επάνω στο Προσίλιο. Το ίδιο κάνανε. Το ίδιο κάνανε και πάνω από το Πλικάτι. Οι πρώτες επιθέσεις των Ιταλών γίνονται αντιληπτές και οι αξιωματικοί παίρνουν εντολή να οπισθοχωρήσουν σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εκπονηθεί. Το φυλάκιο ήταν επιποδός, διότι έβλεπε από απέναντι τις κινήσεις των Ιταλών που επαντρώνανε την προκάλυψη και ήταν σε ετοιμότητα. Στο φυλάκιο της Κακαβιάς ο υπολογαγός Καραμπάτσος διατάσσει υποχώρηση και λέει στους φαντάρους του να αφήσουν αναμένη τη λάμπα για να τη δουν οι εισβολείς και να τους ξεγελάσει. Και κάνανε επίθεση οι Ιταλοί στη λάμπα και αφού ξοδέψανε δεν ξέρω πόσα πυρομαϊκά και δεν πήραν απάντηση, τότε μπήκαν μέσα και βρήκαν τη λάμπα να μένει.
Οι σκοποί στα προκεχωρημένα φυλάκια της Μεθορίου έγραψαν ξεχωριστή ιστορία το 1940. Ήταν τα μάτια του φυλακίου και κατ' επέκταση του στρατηγίου που θα έδινε τις εντολές για την άμυνα και την οργάνωση του στρατού. Εδώ, ο στρατιώτης που υπηρέτησε το 1940 άφησε το αποτύπωμά του. Γράφει: Χαλβατζής Βασίλειος, κλάσης 1, 1940, κληρωτός Α. Και μας λέει και από πού είναι. Από το χωριό Στριμονικό Σερών. Η μηχανή του χρόνου προσπάθησε και βρήκε τα ίχνη του Βασίλειου Χαλβατζή. Αυτό είναι το στρατιωτικό δελτίο με τη φωτογραφία του. Ήταν ένας από τους μόλις 12 του φυλακίου που κατάφεραν να επιζήσουν από τις ιταλικές επιθέσεις, αν και έχασε την ακοή του από τους βομβαρδισμούς. Μετά τη συνθηκολόγηση επέστρεψε πεζή μέσω πίνδου στο χωριό του στις Σέρες. Πέθανε το 2006 και μέχρι τότε δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά στα παιδιά και τα εγγόνια του με αγάπη για τους νεκρούς συμπολεμιστές του. Ιωάννινα, 4 ώρα το πρωί. Ο στρατηγός της 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπος Κατσιμήτρος δέχεται τηλεφώνημα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο αντισυνταγματάρχης Αθανάσιος Κορόζης τον ενημερώνει για το τελεσίγραφο του Μουσολίνη προς το Μεταξά και του ανακοινώνει. Η κυβέρνηση απέρριψε την αίτηση ταύτης του Ιταλού πρέσβεως και διατάσσει αντίσταση μέχρι Εσχάτων. Ο Κατσιμήτρος ενημερώνει αμέσως τους διοικητές της μεραρχίας του. Δίνει εντολή σε όλες τις μονάδες από την Ηγουμενίτσα μέχρι τις Παρυφές του Σμόλικα στην Πίνθο να κινηθούν σταδιακά προς τα πίσω σύμφωνα με το σχέδιο. Κατά τις 2-3 το πρωί τηλεφώνημα της μεραρχίας προς το τάγμα να συμπτυχθεί το γλιγορότερο και να περάσει την γέφυρα ναού, διότι οι Ιταλοί είχαν φτάσει πλέον στους απιένες του κλέφτη. Φτάσανε στο παλιοσέλι κατήν κακός. Γράμμος Καστοριάς, ώρα 5 το πρωί. Μία ώρα πριν λήξει το ιταλικό τελεσίγραφο, σκοτώνεται ο στρατιώτης Βασίλειος Τσαβαλιάρης από τα Τρίκαλα. Επισήμως ήταν ο πρώτος νεκρός από ιταλικά πυρά. Ήταν φρουρός στο 21ο φυλάκιο του 51ου συντάγματος. Είδε μία κίνηση μπροστά του, φώναξε άλτιση, πυροβόλησε στον αέρα. Ως απάντηση όμως, μία σφαίρα τον έριξε νεκρό. Ο ελληνικός στρατός οπισθοχωρεί ανατινάζοντας όλες τις γέφυρες. Τέτοιες σημαντικές γέφυρες ήταν η γέφυρα της Κακαβιάς, ήταν η γέφυρα στους Αγίους, η Μεσογέφυρα και η γέφυρα στον Μπουραζάνη. 5.30 ώρα το πρωί, 28 Οκτωβρίου 1940. Η ιταλική εισβολή γίνεται σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, στο γεφύρο της Μέρτζιανης. Σήμερα εδώ οριοθετούνται τα ελληνοαλβανικά σύνορα και περνάει ο ποταμός Σαραντάπορος. Η ελληνική φρουρά πήρε θέσεις μάχης, πολέμησε και συνεπτύχθη μετά κατόπιν διαταγής προς τη θέση της προς τον Μπουραζάνη. Οι Ιταλοί πέρασαν το Σαραντάπορο ποταμό με το θεροκισμένα. Έφτασαν έξω από το φυλάκιο Πανταζή, αυτό εδώ το οποίο σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Βρισκόμαστε στην Ελλορβανική Μεθόριο και οι υπερασπιστές έδωσαν σκληρή μάχη για να εμποδίσουν τους Ιταλούς να περάσουν στο ελληνικό έδαφος. Ελάτε να δούμε τι έχει απομείνει από το κτίριο το οποίο αμήνθηκε ηρωικά εκείνη την ημέρα. Τα τεθωρακισμένα των Ιταλών δεν μπόρεσαν τελικά να περάσουν. 10 από αυτά κινητοποιήθηκαν, είτε επειδή έπεσαν στα ελληνικά ναρκοπαίδια, είτε επειδή έπεσαν στις τάφρους που είχαν σκάψει οι χωρικοί με τη βοήθεια του ελληνικού στρατού, είτε επειδή δέχτηκαν ισχυρά πυρά από το πυροβολικό και από τους οπλίτες του συγκεκριμένου φυλακίου.
Ιταλικό πυροβολικό σφυροκοπά τις ελληνικές θέσεις. Μας αρχίζει το πυροβολικό. Πυροβολικό, καταιγισμός, πυρός. Χάλαγε ο κόσμος, το ύψωμα καίγονταν. Όταν υποστείς πολύ ώρα βομβαρδισμό και δεν σκοτωθείς το πυροβολικό, που λίγε σκοτώμενε καλά τα ρήγματα, πρώτον, κουφαίνεσαι και υπήρχαν περιπτώσεις στρατιωτών που είχαν κραμασμένες ταμπέλες «Δεν ακούμε, μη μας μιλάτε», τους δίνουν εξωματική τους και το ξέρανε. Και είναι και αυτό το κλονισμός από τον κρότο, από την έξι της Σοβιέτας και το τράνταγμα. Έχετε ένα βήμα έξω, απ' έξω από το όριγμα. Έσκασε και ξυρίζωσε μια τούφα πορνάρ και το πέρασε από πάνω από εμάς. Μας έφερε χώματα στο κεφάλι. Κάνουν μια καμανταφιά με εκεί, κουάθηκα, του λέω, δεν ακούω, δεν ακούω. Αμόρφωση, τα τύπωρα, είπε τι έγινε. Δεν ακούω. Δεν ακούω τον πανταλού, πρόσεξε, δεν είμαι. Πότε θα σταματήσω το πυροβολικό, να βγω μέσα έξω. Να φύγουμε, τι θα κάνω, από εδώ. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Καλπάκι, οι Ιταλοί προσπαθούν να στήσουν μια γέφυρα. Έλληνες και Ιταλοί στρατιώτες έρχονται για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο. Έχουμε 20 Ιταλούς νεκρούς μαζί και τον διοικητή τους, έναν αντισυνταγματάρχη, και από τους Έλληνες έχουμε 9 τραυματίες, όλοι από την περιοχή της Άρτας. Περίπου μία ώρα κράτησε αυτή η αψημαχία και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που οι Έλληνες, ένας λόχος, ήρθε αντιμέτωπος με τους Ιταλούς. Εκεί απομυθοποιήθηκαν λίγο τα πράγματα, γιατί γυρνώντας αυτοί πίσω, λένε, έλα παιδιά, δεν είναι τίποτα οι Ιταλοί. Είναι σαν εμάς. Στην Αθήνα, ο Αλέξανδρος Παπάγος ορίζεται αρχιστράτηγος και συντάσσει την πρώτη διαταγή του πολέμου, την οποία υπαγορεύει στον υπολοχαγό Ηλία Θεοδόρου. Ο Παπάγος λέει στους στρατιώτες: «Μη δεχτείτε να γίνετε σκλάβοι της Ρώμης και της Σόφιας στον 20ο αιώνα. Μη δεχτείτε να πέσει η τιμή των γυναικών σας και των αδελφών σας στα χέρια του κάθε Ναπολιτάνου αλήτη που θα σταλεί για να μας εκπολιτήσει». Από τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος, το Γενικό Στρατηγείο, το Γραφείο του Βασιλιά, του Πρωθυπουργού και το Υπουργικό Συμβούλιο μεταφέρθηκαν σε ένα σύγχρονο καταφύγιο στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Ο Μεταξάς και ο Βασιλιάς Γεώργιος ετοίμασαν τα διαγγέλματά τους προς τον ελληνικό λαό. Το μεγάλο βάρος της άμυνας στην Ήπειρο σηκώνει ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας, στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος. Έχει την ψυχραιμία και τη διορατικότητα να οργανώσει τη Μεραρχία του. Να την προετοιμάσει σε επίπεδο επιμελητίας, σταθερών έργων αμήνης, να εμψυχώσει στρατιώτες του, να συμπληρώσει τις μονάδες του, να οργανώσει τη διοίκησή του και να παρακολουθήσει τον πόλεμο όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται από κοντά. Οι στρατιώτες του κολλάνε παρατσούκλι. Το λέγανε κέρατο, διότι ήταν σκληρός διοικητής. Και έτσι έπρεπε να ήταν. Και έτσι, όντας διοικητής, πέτυχε αυτό το οποίο πέτυχε. Από το καλοκαίρι του 1939, ο Κατσιμήτρος είχε δώσει εντολή με τη βοήθεια των κατοίκων της Ηπείρου να κατασκευαστούν 269 πολυβολία, 20 διπλά πολυβολία σκαμμένα στους βράχους, 16 θέσεις πυροβόλων, 30 καταφύγια για πυροβολητές, ζώα και πυρομαχικά, χαρακώματα συνολικού μήκους 66 χιλιομέτρων, ζώνες σειρματοπλέγματος μήκους 5,5 χιλιομέτρων, 110 σκέπαστρα προστασίας πεζικού χωρητικότητας 3.500 ανδρών, 10 ενισχυμένα παρατηρητήρια, υπόγεια τηλεφωνικά κέντρα, αντιαρματικές τάφροι μήκους 4,5 χιλιόμετρων, 26 αντιαρματικά φράγματα με σίδηροτροχές και ναρκοθέτηση μεγάλων παιδινών περιοχών.
Γιατί όμως ζήτησε τη συμβολή των κατοίκων? Ενώ είχε επιστρατευτεί η μεραρχία από τον Αύγουστο, δεν επέτρεψε στους στρατιώτες να λάβουν μέρος στην αμυντική οργάνωση και οχύρωση, και αυτό τον όγκο τον τεράστιο τον ανέλαβαν οι κάτοικοι της Ηπείρου, για να προλάβουν οι στρατιώτες να εκπαιδευτούν επί τόπου στις θέσεις που θα πολεμούσαν. Η ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στους εθελοντές υπηρώτες, άνδρες και γυναίκες από όλα τα χωριά που φρόντισαν ώστε αυτή η γη να γίνει αφιλόξενη για τους εισβολείς. Τους χωρικούς ξεσήκωσε και οργάνωσε ο συνταγματάρχης πυροβολικού Μαυρογιάννης. Όπως γράφει ο Άγγελος Τερζάκης, πήγαινε στα χωριά, φώναζε τον πρόεδρο της κοινότητας και τον παπά, έβαζε να χτυπήσουν την καμπάνα, έβγαζε λόγο στους χωρικούς και τους έλεγε ότι ο αγώνας, αν είναι να γίνει, θα είναι για την Ελλάδα, για το σπίτι τους, για τα χώματά τους. Και τον καταλάβαιναν γιατί ήταν πολέμαρχος. Η μεραρχία του Κατσιμήτρου δεν έχει τυχαία σύνθεση. Στρατιώτες και αξιωματικοί ήταν κυρίως από τα γύρω χωριά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι γνωρίζουν άριστα τη γεωμορφολογία της περιοχής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φυσικά δεν θα υποχωρήσουν, γιατί πίσω από την γραμμή άμυνας βρίσκονται οι οικογένειές τους και τα σπίτια τους. Φανταστείτε λοιπόν το δράμα του στρατιώτη αυτού, του απλού στρατιώτη, που έπρεπε να ακούσει το λοχαγό του και να φύγει από τις δρυμάδες και την Κακαβιά, να περάσει από τις ποντικάδες, να δει τον πατέρα του και τη μάνα του, να τους αφήσει και να πάει πίσω στο καλπάκι. Σύμφωνα με το σχέδιο του επιτελείου, ο Κατσιμήτρος έπρεπε να δώσει σύντομη μάχη για την τιμή των όπλων και να κάνει μια υποχώρηση στρατηγικού χαρακτήρα. Ανατολικά, περίπου μέχρι το Μέτσοβο, για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο, και δυτικά μέχρι την Ιγουμενίτσα, για να μην γίνει ιταλική απόβαση. Η εντολή του επιτελείου ήταν η εξής. Η κυβέρνηση δεν αναμένει βεβαίως παρά της μεραρχίας Νίκας. Αναμένει όμως εκτάφτης να σώσει την τιμή των ελληνικών όπλων. Η απώλεια του εθνικού εδάφους δεν θα είχε τόση σημασία όσο θα είχε η αποκοπή δυνάμεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας από τον προς Θεσσαλία και το Λοκαρνανία συγκοινωνιών. Σήμερα από το σύγχρονο αυτοκινητόδρομο η απόσταση που έπρεπε να υποχωρήσει είναι 115 χιλιόμετρα και να αφήσει αυτά τα εδάφη στους Ιταλούς, ώστε ο πόλεμος να γίνει σε πιο ευνοϊκή θέση για τον ελληνικό στρατό. Ο Κατσιμήτρος έκρινε ότι η καλύτερη άμυνα ήταν στα δύσβατα Έλληνο-Αλβανικά σύνορα. Και έτσι πήρε το ρίσκο και δικαιώθηκε. Βρισκόμαστε στο στρατηγείο του Κατσιμήτρου, σε μια σπηλιά κοντά στο Καλπάκι. Στις 30 Οκτωβρίου έβγαλε μια διαταγή που πέρασε στην ιστορία, η οποία κατέληγε ως εξής. Ουδεμίαν ιδέα, εις ουδένα να υπάρχει περί υποχωρήσεως, πάντες από του στρατηγού διοικητού μεραρχίας μέχρι και του τελευταίου στρατιώτου θα αγωνιστόμεν επί το θέσεών μας και εν ανάγκη θα πέσουμε όλοι υπερασπιζόμενοι αυτάς. Όταν έγινε η επίθεση και έσπασε, δημιουργήθηκε απειλή στην Πίνδο, φοβήθηκε ο παπάγος μήπως ανοίξει το μισό το Καλπάκι. Και του είπε του Κατσιμήτρου να πάει τη γραμμή πίσω. Εκείνη που παράκουσε ο Κατσιμήτρος. Και είπε: όχι, θα μείνω εδώ. Και τελικά απεδείχθηκε ότι είχε δίκιο, διότι η Ήπειρος και η Πίνδος είναι αδιαίρετοι τομείς. Δεν ξεχωρίζονται τον άλλον. Έμεινε λοιπόν ο τομέας της Ήπειρου ανέπαυος και μπόρεσε να εκτοξευθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η αντεπίθεση στην Πίνδο. Εάν είχε πάει πίσω, δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Ο Κατσιμήτρος στείνει το στρατηγείο του σε διάφορες περιοχές για να ξεγελάσει τους Ιταλούς. Τα αεροπλάνα τους τον εντοπίζουν και ενημερώνουν το πυροβολικό. Ο έμπειρος στρατηγός όμως είχε στήσει μία από τις πολλές παγίδες του. Το ελληνικό στρατηγείο φυσικά είχε φύγει. Είχαν αφήσει τις σκηνές. Και έτσι η Ιταλική αεροπορία βομβάρδισε με επιτυχία και κατέστρεψε τις σκηνές του Κατσιμήτρου. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας που είναι αφιερωμένη στους άγνωστους στρατιώτες που έγραψαν το έπος του 40. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε συγκινητικές πράξεις ηρωισμού αλλά και κάτι που συστηματικά δεν θίγει κανείς
για το μέτωπο του 40, το φρικιαστικό πρόσωπο του πολέμου. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και τις μάχες του άγνωστου στρατιώτη. Η δεύτερη περίοδος του Ελληνοϊταλικού πολέμου άρχισε στις 14 Νοεμβρίου του 1940, όταν ο ελληνικός στρατός αντεπιτέθηκε σε όλο το μήκος του μετόπου και διαδοχικά κατέλαβε πολλές πόλεις της Βορείου Ηπείρου, όπως την Κοριτσά, το Πόγραδετς, την Τρεμπεσίνα και τους Άγιους 40. Στα υψώματα Ιβάν Μοράβα, οι Έλληνες στρατιώτες έδωσαν ομυρικές μάχες εναντίον των Ιταλών που ήταν αποφασισμένοι να θυσιαστούν. Ο Μουσολίνη, εκνευρισμένος, άλλαξε την ηγεσία των Ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία. Απέτυχε γρήγορη νίκη, αλλά πλέον φοβήθηκε τα χειρότερα. Λίγο μετά, οι Έλληνες κατέκτησαν το Πόγραδετς. Τότε όμως άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα λόγω του κρύου και των προβλημάτων ανεφοδιασμού προς τις μαχόμενες μονάδες. Από το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου, το Ιταλικό πυροβολικό σφυροκοπούσε τις ελληνικές θέσεις. Η αεροπορία βομβάρδιζε στρατιωτικούς στόχους και αμάχους σε διάφορες περιοχές Ελλάδας. Η Ιταλική αεροπορία, κατά τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου, βομβάρδισε πόλεις στρατηγικής σημασίας, κατά τα λεγόμενά της, όπως την Πάτρα, τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, την Άρτα. Σκοπός υποτίθεται ήταν να διαταράξει την ελληνική επιστράτευση και να καταστρέψει τους συγκοινωνιακούς κόμβους και στρατόπεδα που πιθανώς υπήρχαν σε αυτές τις πόλεις. Μάλιστα είχαμε και ένα περιστατικό με ένα αεροπλάνο που καταρρίφθηκε και στο οποίο μέσα βρεθήκαν μαύρα μαντήλια, τα οποία είχαν προορισμό να τα ρίξουν οι Ιταλοί στα Γιάννενα για να καταρρύψουν το ηθικό του κόσμου, για πένθυμα. Τελικά αεροπλάνα προέβησαν σε έναν αλελέητο βομβαρδισμό, με στόχο βεβαίως το λιμάνι, για να εμποδίσουν διακομιδή των στρατιωτών προς το μέτωπο, με πάρα πολλούς τραυματίες και πάρα πολλές καταστροφές στην πόλη. Ο κόσμος έβγαινε και χαιρετούσε τα αεροπλάνα. Νομίζαν ότι ήταν ελληνικά, διότι τα ιταλικά αεροπλάνα, και αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες, είχαν πίσω ένα σταυρό. Θεωρώντας λοιπόν ότι ο σταυρός είναι το σύμβολο της Ελλάδος, θεωρούσαν οι κάτοικοι ότι τα ιταλικά βομβαρδιστικά ήταν ελληνικά και περνούσαν πάνω από την πόλη. Όμως είναι έγκλημα με την έννοια ότι ρίξαν τις βόμβες μέσα στο κέντρο της πόλης. Εναντίον δηλαδή μη στρατηγικού στόχου. Αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη τρομαγμένοι. Έχουμε γύρω στους 30.000 που εγκαταλείπουν την πόλη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους όλοι. Γι' αυτό με συντακτική πράξη ο Μεταξάς την επόμενη μέρα είπε ότι η εγκατάλειψη θέσης από δημόσιο υπάλληλο είναι πράξη προδοτική και θα περάσει στρατοδικείο. Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζονται οι Ιταλοί πιλότοι με τις βόμβες που έριξαν στην Κέρκυρα τα Χριστούγεννα του 1940. Οι βόμβες πάνω γράφουν «Καλά Χριστούγεννα», όπως σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, διότι μία από τις ιταλικές βόμβες διαπέρασε ένα καταφύγιο που ήταν κάτω από την Εθνική Τράπεζα, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό έγινε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1940. Συνολικά στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.000 άμαχοι πολίτες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου οι σιρήνες ξυπνούν την πόλη και οι Αθηναίοι ξεχύνονται στους δρόμους σαν να μην κηρύχτηκε ο πόλεμος, αλλά γιορτή.
αμέσως εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος. Κλείνει το χρηματιστήριο βεβαίως. Οι τράπεζες περιορίζουν τις αναλήψεις. Μέχρι 3.000 θα μπορεί κάποιος να πάρει. Οι συναλλαγές περιορίζονται. Μπαίνει δελτίο σε όλες τις συναλλαγές ουσιαστικά, αλλά και στην αγορά τροφίμων κλπ. Δημοσιεύεται ο νόμος περί παθητικής αεράμινας της χώρας. Πρώτον, είχαμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τις επιδρομές. Συσκότηση, κάλυψη των φώτων, σβήσιμο των φώτων, κάλυψη των παραθύρων με κόλλες, αεραίωση του πληθυσμού, απαγόρευση κυκλοφορίας, κατασκευή καταφυγείων, ορυγμάτων και προστατευτικών χώρων όπου θα μπορεί ο κόσμος σε περίπτωση επιδρομής αεροπορικής να καταφεύγει. Και το τρίτον ήταν η οργάνωση της χώρας για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη των αμάχων πια και των θυμάτων ενδεχόμενης αεροπορικής επιδρομής. Η διαταγή για επιστράτευση εκδίδεται και τυχοκολείται σε όλους τους δρόμους. Οι επιστρατευμένοι είχαν 5 ημέρες για να παρουσιαστούν. Σχεδόν άπαντες παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα. Να πάει μέχρι και 35 άριδες για να πάει πάνω. Δηλαδή, οι πιο μεγαλύτερες ηλικίες ήταν στα πίσω, τα μετόπισαν. Αλλά υπήρχαν και κλάσεις πάνω από 30 χρόνια σίγουρα. Κατά τις 7.30 ώρα έρχεται ο στρατηγός, διοικητής της σχολής και λέει, παιδιά, από αυτή τη στιγμή δεν είστε ευέλπιδες, είστε ανθυπολοχαγοί. Μας κήρυξε η Ιταλία τον πόλεμο και εσείς θα ακούσετε πού θα πάει ο καθένας σας. Και φωνάζει μεταξύ αυτών και εμένα. Ανθυπολοχαγός πεζικού και Ερτεμελίδης πρόδρομος του Φιλοθέου και της Ελισάβετ, 15ο Σύνταγμα πεζικού. Γιάννηνα. Άρα λοιπόν στην πορεία προς το μέτωπο των επιστράτων γίνεται με τρένα, κάποια φορτηγά και μετά βεβαίως με τα πόδια. Ο σύμμαχος για την κατάληξη των επιστρατευμένων μονάδων τους είναι μάλλον η απουσία της Ιταλικής αεροπορίας ή τέλος πάντων η μερική της παρουσία και ο βομβαρδισμός σε αυτές τις φάλαγγες από αρκετά μεγάλο ύψος, άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλες ζημιές. Έτσι καταλήγουν οι επίστρατοι στις μονάδες τους και τις τελεχώνουν. Κορυφαία ονόματα της εποχής βάζουν μέσο για να πάνε στο μέτωπο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γιώργος Θεοτοκάς, συγγραφέας του μυθιστορήματος Αργό, ο οποίος μάλιστα βάζει και ρουσφέτη προκειμένου να μεταφερθεί στο μέτωπο. Ο Αλέκος Λιδωρίκης, ο ακαδημαϊκός μας Σπύρος Μελάς, ανταποκριτές, πολεμικοί ανταποκριτές στο μέτωπο. Ή και θελός. Ο ποιητής μας Γιώργος Ραντάρης, που όπως λέει και ο Ελίτης, ήταν δολοφονία η στράτευσή του, γιατί ήταν ένας λεπτεπίλεπτος και αδύναμος άνθρωπος σωματικά, που ήταν σαν να τον έστελαν στο θάνατο, επιστρατευοντάς τον. Καλλιτέχνες, διανοούμενοι πολιτικοί σε νεαρή βέβαια ηλικία έζησαν τον πόλεμο στην πρώτη γραμμή. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τραυματίας του πολέμου, μεταφέρθηκε τραυματίας στα Γιάννενα, ανάρρωσε και επέμενε και φώναζε να επανέλθει στη μονάδα του. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, έφεδρος ανθυπολοχαγός και μετέπειτα υπολοχαγός σε Πανδραγαθία, ο υπονομαζόμενος από τους στρατιώτες του πολέμαρχος. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, οι λογοτέχνες μας, ο Βρετάκος, ο οποίος ήταν και στο απόσπασμα Πίνδου, ο Άγγελος Τερζάκης, ο ηθοποιός Μάνος Κατράκης. Ο Καβαδίας, ο ποιητής, ήταν στο στρατό ημιονυγός, Μουλαράς. Ο Μίχος Κάρης, ο συγγραφέας, και αυτός ημιονυγός. Όσον αφορά τους πολιτικούς, έχουμε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, 2 φορές μετέπειτα πρωθυπουργός της χώρας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει στην απόκρουση της αιαρινής επίθεσης των Ιταλών. Ο Γεώργιος Ράλης, ο οποίος συμμετέχει ως αξιωματικός του υπηκού. Είναι ο Γεώργιος Καρτάλης, μετέπειτα υπουργός. Και φυσικά ο Χαρίλαος Φλωράκης, μετέπειτα Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Με την κήρυξη του πολέμες, μεταξύ προσφύγων και ντόπιων έσβησαν μονομιάς. Η ομοψυχία ήταν πρωτοφανής. Οι εξόριστοι, ακόμα και οι κομμουνιστές, ζητούσαν να καταταγούν και να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή. Ξεχάστηκαν οι διαφορές βενιζελικών, βασιλικών, μεταξικών, στελεχών της ΕΟΝ, με κομμουνιστές, με αριστερούς, με σοσιαλιστές, με αναρχικούς όπως τους έλεγαν. Τρεις χιλιάδες εθελόντριες και διπλωματούχες νοσοκόμες, με τα χαρτιά στο χέρι, έφυγαν μαζί με το στρατό για να επανδρώσουν τα 58 στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας, τους σταθμούς των πρώτων βοηθειών, τα στρατιωτικά νοσοκομεία της πρώτης γραμμής. Παράλληλα με την επιστράτευση, γίνεται επίταξη χιλιάδων αλόγων, γαϊδουριών και μουλαριών που θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στο αλβανικό μέτωπο. Οι ιδιοκτήτες ζώων, όσοι είχαν, είτε από την επαρχία είτε από την Αθήνα, οι μανάβηδες που γύριζαν με τα ζώα τους και που λέγαν τη μαναβική τους, οι λίγες καρότσες που είχαν απομείνει τότε και έσερναν άλογα, και αυτοί οδήγησαν τα άλογα τους, τα μουλάρια τους και τα γαϊδούρια τους στο Άλσος Παγκρατίου. Εκεί ταξινομούντο, ποια ήταν ικανά για να συνοδεύσουν το στρατό, και μαζί με το στρατό την ίδια μέρα έφευγαν και τα ζώα. Επιτάσσοντο και έφευγαν για το μέτωπο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έτσι επίσημες, περίπου 150.000 άλογα και μουλάρια επιστρατεύτηκαν, μάλλον επιτάχτηκαν στον πόλεμο αυτόν. Από τα νησιά τα ζώα έμπαιναν σε πλοία. Ένα άλλο κομμάτι έτσι συγκλονιστικό, ο φόρτος των, πώς φόρτωναν τα ζώα στα πλοία. Με γερανούς, τα άδεραν, τα φάσκιωναν και τα ανέβαζαν. Πολλές φορές είχαμε και ατυχήματα, κόβονταν τα σκυλιά και τα ζώα έπεφταν στην προβή. Τα έχουμε και τέτοιες μαρτυρίες από φόρτωμα των ζώων. Οι μειονηγοί γίνονταν αρκετοί λόγω πολιτικών φρονημάτων, ηλικίας ή επιδεινόμιζαν ότι ήταν ασφαλέστερη υπηρεσία. Οι μουλαράδες συνήθως έβαλαν τους ανθρώπους που ήταν μεγάλη ηλικία, τους ανθρώπους για τα φρονήματα, πολιτικά φρονήματα, να τους απαξιώσουν. Ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το μέσον, διότι ο μουλαράς δεν έπαιρνε όπλο, κατά ανάγκη δεν έφταναν και τα όπλα. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί οι μειονηγοί, διότι ο ελληνικός στρατός δεν διέθετε μηχανοκίνητα μέσα. Άρα τα αεροπλάνα κυνηγούσαν τους μουλαράδες, τις φάλακες των μουλαριών. Μιστρούσαν τα ζώα σε χαράδρες που βούλιαζαν στη λάσπη, πέθαναν από το κρύο, πέθαναν από την πείνα. Τόσο για αυτόν, καθ' αυτόν τον ημιονηγό, όσο και για τους υπόλοιπους άνδρες του λόχου ή της δημιουργίας, η απώλεια ενός ζώου ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Εκείνο που με τάραξε πολύ ήταν όταν αναγκάστηκα να σκοτώσω το άλογο μου. Γιατί αυτό ήταν ένα άλογο υπασίας που υπέφερε στα ορεινά εδάφη και έπεσε κάνα δύο φορές, το σήκωσα, αλλά εν τέλει ήταν αδύνατο να σηκωθεί και προκειμένου να το κατασπαράξουν οι λύκοι, έβγαλα το περίστροφό μου και το σκότωσα. Και θυμάμαι την ώρα που ακουμπούσα το περίστροφό μου στο κεφάλι του για να το σκοτώσω, τη ματιά που μου έριξε σαν να καταλάβαινε το τέλος του. Πότε τα λυπόμασταν, τα φροντίζαμε καλύτερα από τον εαυτό μας. Δεν τα λυπόμασταν, αφού σε αυτά ήταν η ζωή μας. Όχι η δική μας η ζωή όλου του στρατού. Τα πρέπει όμως να καλύτερα τον εαυτό μας. Ψάχαμε μέσα στα δέντρα, μέσα στα πουρνάρια, ψάχαμε να βρούμε
έστω και μια χεριά χορταράκι να δώσουμε να φάνε. Έχουμε συγκινητικές ιστορίες στρατιωτών οι οποίοι δεν τους έκανε καρδιά είτε να σκοτώσουν το τραυματισμένο ζώο τους είτε να το αφήσουν έρμεο των λύκων και των τσακαλιών. Έχουμε επίσης μαρτυρίες πολλών τέτοιων ζώων, ετοιμοθάνατων ή νεκρών, τα οποία καταναλώθηκαν από πεινασμένους στρατιώτες. Όταν ξεσπά ο πόλεμος, οι πρώτοι που συλλαμβάνονται είναι οι Ιταλοί που κατοικούν στην Ελλάδα. Στη φωτογραφία της εποχής βλέπετε το προσωπικό της Ιταλικής πρεσβείας πριν απελαθεί τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Ο ελληνικός στρατός εχμαλωτίζει χιλιάδες Ιταλούς στρατιώτες, τους οποίους στέλνει στα μετόπισθεν. Οι Γρέκοι μίζερο γι' Ιταλιάνοι in campi di concentramento di prigionieri. In tutta la Grecia, Peloponneso e Creta, soprattutto. Cercarono di trattarli bene, però, visto che mancava il cibo e mancavano le risorse anche i greci, era inevitabile che mancassero anche i prigionieri, che avevano quello che avevano. Ο εχθρός που ήρθε να κάνει έναν περίπατο στην Ελλάδα, πράγματι έρχεται να περπατήσει τώρα στους χώρους συγκεντρώσεως εχμαλώτων, νικημένος και κατησχημένος. Μας είπαν τις μεραρχίες λύκη της Τοσκάνης. Κάτι παιδιά γερά, να τους έβλεπες, που πάνε και παραδίδουν να σημασία και δεν έκαναν κάτι με τις λόγες, να μας πάνε σοβαρά και να φύγουν. Αλλά ο φόβος τα κάνει, ο φόβος έκανε και έτσι παραδόθηκαν, 730 παραδόθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ενός λοχία που με τρεις στρατιώτες έπρεπε να συνοδεύσει 90 Ιταλούς. Οπότε σκέφτηκε ο απλοϊκός λοχίας, τους έβγαλε τα κορδόνια από τα άρβυλα και τις τυράντες από τα παντελόνια για να μην μπορούν να τρέξουν και να φύγουν και τους συνόδευσε μέχρι τα μετόπισθεν. Σε πολλές ελληνικές πόλεις ο κόσμος τρέχει με περιέργεια για να δει από κοντά πώς είναι οι Ιταλοί εισβολείς που εχμαλωτίστηκαν. Είναι χαρακτηριστικό δε η πρώτη άφιξη Ιταλών εχμαλώτων στην Αθήνα που μαζεύτηκε ο κόσμος να τους δει πώς είναι, ποιοι είναι οι περίφημοι Ιταλοί. Και οι Ιταλοί έπιασαν ένα μικρό αριθμό Ελλήνων εχμαλώτων που μερικοί από αυτούς κατέληξαν στο κολαστήριο της Βαυαρίας. Οι Έλληνες εχμάλωτοι είναι γύρω στους 2,5 με 3,000. Δεν είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι είναι εχμάλωτοι από μονάδες που υπέστησαν τις σφοδρές ιταλικές επιθέσεις της πρώτης εβδομάδας. Αυτοί μεταφέρονται στην Αλβανία και από εκεί, με πλωτά κυρίως μέσα, μεταφέρονται κυρίως σε στρατόπεδα στη Βόρεια Ιταλία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες κράτησης τους είναι κακές. Το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα στρατόπεδα, αν όχι όλα, υπήχθησαν μετά την κατάρρευση της Ιταλίας το 1943 στη δικαιοδοσία των Γερμανών. Οπότε πολλοί Έλληνες εχμάλωτοι του Ελληνοϊταλικού πολέμου βρέθηκαν, χωρίς καν να καταλάβουν τι γίνεται, στο διαβόητο στρατόπεδο Νταχάου. Σε λίγο κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε για να δούμε πώς έληξε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Την ψυχολογία των Ελλήνων στρατιωτών που αν και νικητές έπρεπε να παραδώσουν τα όπλα τους αλλά και τις δικαιολογίες των Ιταλών στρατηγών για την αποτυχημένη εκστρατεία στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μετά την αποτυχία των Ιταλών να εισβάλλουν στην Ελλάδα και το άδοξο τέλος της αιαρινής επίθεσής τους, ο Χίτλερ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο Μαρίτα.
Η γερμανική εισβολή ξεκίνησε στις 6 Απριλίου του 1941 με δύο γερμανικά σώματα στρατού που επετέθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, η μικρή Ελλάδα βρέθηκε να πολεμά με δύο από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Στο μέτωπο της Ηπείρου, της Πίνδου και της Θεσπρωτείας, οι μεραρχές της Ελλάδας και της Ιταλίας πλησίαζαν αρκετά μεταξύ τους. Η μάχη των στρατηγών μόλις άρχιζε. Αρχηγός του Ιταλικού στρατού είναι ο στρατάρχης Μπατόλιο. Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου είναι ο στρατηγός Σοντού. Αρχηγός των Ιταλικών Δυνάμεων στην Αλβανία είναι ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα. Υπαρχηγός του στρατού είναι ο στρατηγός Μάριο Ροάτα. Αρχηγός της αεροπορίας είναι ο πτέραρχος Φραγκίσκο Πρίκολο. Μπορεί το επιτελείο το Ιταλικό εκείνης της εποχής να μην είχε τις ικανότητες και τις ιδιότητες που επέδειξε το γερμανικό αντίστοιχο επιτελείο, όμως ήταν επαγγελματίες, ήταν όσο το επέτρεπε η εποχή τεχνοκράτες, στρατιωτική. Το σχέδιο που συνέταξαν ήταν άριστο τεχνικό από στρατιωτικής φύσεως. Το πρόβλημα τους ήταν στην εκτέλεση και στην εξαγωγή. Το ελληνικό στρατιωτικό επιτελείο εκείνη την εποχή ήταν με επικεφαλής τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο. Αρχηγός του επιτελείου ήταν ο υποστράτηγος Παράσχος Μελισσινός και πρώτος υπαρχηγός ο Ιωάννης Τρίμπερ και δεύτερος υπαρχηγός ο Χρήστος Καράσος. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί στρατιωτική ιδιοφυΐα, ωστόσο ήταν καλή αξιωματική, χωρίς όμως το κάτι παραπάνω, χωρίς έτσι την ιδιαίτερη έμπνευση που ξεχωρίζει τον μεγάλο ηγέτη. Αυτή ήταν η μάχη των επιτελείων. Στο πεδίο της μάχης όμως, απέναντι από τους Ιταλούς αξιωματικούς, παρατάχτηκαν μπαρουτοκαπνισμένοι Έλληνες αξιωματικοί. Όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ έμπειροι. Την περίοδο εκείνη, ο βαθμός από αντισυνταγματάρχη και πάνω σημαίνει ότι έχει πολεμήσει από έναν έως τουλάχιστον 5 πολέμους. I generali di Mussolini erano ex combattenti della Prima Guerra Mondiale che di solito non avevano fatto altro addestramento dopo la fine della guerra. Quindi arrivarono alla Seconda Guerra Mondiale con la preparazione della Prima. Inoltre si erano abituati a fare carriera grazie alla politica di Mussolini che li considerava esperti di cose militari e quindi non si preoccupavano tanto dell'esercito ma si preoccupavano... Ο στρατηγός Βισκόντι Πράσκα, ο οποίος έχει εκπονήσει και το σχέδιο περί εισβολής στην Ελλάδα, έχει θεωρητική κατάρτιση, πράγματι το σχέδιό του ήταν αριστοτεχνικό, θα έπρεπε όμως να σκεφτεί ότι πάντα ένα σχέδιο επιζεί με την πρώτη επαφή με τον εχθρό. Οι Ιταλοί επιτίθενται με τις επίλεκτες μεραρχίες τους. Στον τομέα της Πίνδου, το προσπάσματος Δαβάκη, είχε συγκεντρωθεί από τον Απρίλιο του 1939 μία από τις πιο επίλεκτες μονάδες του Ιταλικού στρατού, η τρίτη μεραρχία αλπινιστών Τζούλια. Μεραρχία συγκροτημένη, εκπαιδευμένη, ειδικά για αγώνα σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Με άριστο επιτελείο, άριστη οργάνωση και με ένα περιθώριο πλέον του ενός έτους να εκτελούν αναγνωρίσεις στην περιοχή που θα επιτίθενται. Η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια είχε 10.800 άνδρες και αντιμετώπισε μια ελαφριά ελληνική δύναμη υπό τον συνταγματάρχη Δαβάκη μόνο 2.000 ανδρών. Συνεπώς προήλασε πολύ γρήγορα και απείλησε τις ελληνικές γραμμές ανεφοδιασμού στο Μέτσοβο. Ο ελληνικός στρατός αντιμετωπίζει τους αποφασισμένους και καλά εξοπλισμένους Ιταλούς που έχουν εντολή να πολεμήσουν μέχρι τέλους για τον Ντούτσε.
χαρακτηρισμοί μακαρονάδες και δειλοί είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας της εποχής, η οποία δυστυχώς επιβίωσε σχεδόν άθικτη μέχρι τις μέρες μας. Όχι, οι Ιταλοί δεν είναι ούτε μακαρονάδες ούτε δειλοί. Όλοι αυτοί ήταν σκληραγωγημένοι άνδρες, μαθημένοι να ζουν σε υψόμετρο επί πολύ δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον όμως αυτών υπήρχαν και οι ειδικές μονάδες του καθεστώτος, όπως οι Μελανοχίτονες, όπως οι Βερσαλιέροι ή όπως οι στρατιώτες του θανάτου που κάνανε την έφοδο στο ύψομα 731. Όλοι αυτοί ήταν επίλεκτες μονάδες που πολέμησαν με ιδιαίτερο φανατισμό. Προς τα Ιωάννα και την Ιγουμενίτσα, οι ιταλικές μεραρχίες του σώματος στρατού Τσαμουριάς, του στρατηγού Κάρλος Ρώση, κάνουν επίθεση με τις μεραρχίες Φεράρα, Σιένα, την τεθωρακισμένη μεραρχία Κένταυρος και μία μεραρχία του Ιππικού. Συνολική δύναμη 42.000 άνδρες. Στο πλάι τους βρίσκονται και Αλβανοί που έχουν καταταγεί στον Ιταλικό στρατό. Υπάρχουν 3.500 περίπου Αλβανοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη μάχη στο Καλπάκι εθελοντικά μαζί με τον Ιταλικό στρατό. Ένα σκληρός πυρήνας τώρα των Αλβανών που κατετάγησαν στον Ιταλικό στρατό ήταν οι οργανωμένοι πυρήνες του αλβανικού εθνικισμού που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση της Τσαμουριάς και τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Ο όγκος όμως των προσερχομένων στον Ιταλικό στρατό το έκαναν καθαρά για τα χρήματα και για τη σύντηση. Τα πάντα είναι έτοιμα για τη μάχη που ο Μουσολίνι πιστεύει ότι θα είναι εύκολη και σύντομη. Άλλωστε τον είχαν διαβεβαιώσει και οι επιτελείς του ότι οι Έλληνες ήταν απροετοίμαστοι, χαμηλού επίπεδου και δεν είχαν διάθεση να πολεμήσουν. Στις περισσότερες χώρες που πήραν μέρος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνήθως εορτάζεται η μέρα που έληξε ο πόλεμος. Στην Ελλάδα όμως γιορτάζουμε τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, τότε που η χώρα είπε το περίφημο «όχι» και πήγε στο μέτωπο. Το Ιταλικό τελεσίγραφο ένωσε το λαό και μετέτρεψε την κήρυξη του πολέμου σε γιορτή. Άλλωστε η ιστορία δεν έχει πολλά παραδείγματα νέων ανθρώπων που πήγαν να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή με το χαμόγελο στα χείλη. Σήμερα σας μεταφέραμε μερικές από τις ιστορίες, τα κατορθώματα και τα βάσανα των Ελλήνων στρατιωτών. Γιατί κατά τη γνώμη μας η καλύτερη τιμή σε όσους πολέμησαν είναι να γνωρίζουμε την ιστορία τους. Την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.